Θες να περπατήσουμε σε διαδρόμους, σε δρόμους περίεργους. Για χρήμα λέγαμε. Για χρήμα. Άμα. Αυτό είναι άλλο χρήμα. Αυτό είναι με τον κόπο και τον υδρότα των εργαζομένων. Ναι. Το άλλο χρήμα, το οποίο πηγαίνει σε offshore, το αυτό κυκλοφορεί, είναι πολύ δύσκολη αυτή η δρόμη. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το μαύρο χρήμα, τους δρόμους αυτού του χρήματος. Η Έρικα Βαλιάνου, η καλή συνάδελφος, είναι κοντά μας. Καλημέρα. Ο κύριος Παύλος Σαράκης, δικηγόρος. Ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης, δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Για να συζητήσουμε το θέμα με αφορμή το Γιάννο Παπαντονίου αλλά και τις επόμενες υποθέσεις που έρχονται. Για το Έρικα, μακρύ και αμαρτωλό δρόμο του μαύρου χρήματος. Μισό λεπτά, γιατί εδώ πέρα, επειδή είδαμε και μια επιστολή κάποιων συμμαθητών του κυρίου Παπαντονίου, ναι, που τον υποστηρίζουν και όλα αυτά. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά από πάντα εκεί πέρα αυτό βγαίνει προς τα έξω ότι ο κύριος Παπαντονίου και η σύζυγός του ήταν απόλυτα συνεργάσιμοι με τις δικαστικές αρχές, ότι τους είπαν «Ελάτε, δείξτε όλους τους λογαριασμούς» και όλα αυτά. Προκύπτει όμως από το ρεπορτάζ ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, όπως επίσης ότι ψάχνουν να βρούμε και άλλους λογαριασμούς. Πού, Γαλλία, σε πέντε χώρες. Κύπρο, πού, για πες μας. Καταρχήν Γαλλία, γιατί έχει και την ηθαγένεια, την γαλλική, την υπηκότητα, τη γαλλική ο κύριος Παπαντονίου, έχει γεννηθεί εκεί. Αλλά βεβαίως στην Κύπρο ζητάμε δικαστική συνδρομή, όπου επίσης έχει δώσει ήδη πολλά στοιχεία στους ανακριτές διαφθοράς για κάποιες offshore και για κάποιους λογαριασμούς του ζεύγους Παπαντονίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Από εδώ λοιπόν οι ανακριτές έχουν ζητήσει δικαστική συνδρομή και έχουν ζητήσει συνεργασία για κάποιους ακόμη λογαριασμούς. Εδώ να πούμε λοιπόν ότι πέρυσι το ζεύγος Παπαντονίου προσήλθε οικειοθελώς εδώ στους ανακριτές διαφθοράς, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα, λεγόντουσαν πολλά και λένε «εμείς συνενούμε στο να ανοίξουν όλοι μας οι λογαριασμοί». Όμως πληροφορηθήκαμε, και κυρίως οι ανακριτές πάνω απ' όλα, ότι στο εξωτερικό και κυρίως στην Ελβετία, με δικηγόρους αλλά και ενώπιον δικαστηρίου, είχαν πει ότι δεν συνενούν να ανοίξουν οι λογαριασμοί. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει η εταιρεία αυτή που είχε αναλάβει την αναβάθμιση των 6 φρεγατών, η γαλλική εταιρεία. Υπάρχει εκεί ο τότε εκπρόσωπός της, ο κύριος Μισελ Ζωσερά, ο οποίος είχε καταθέσει και προτίθεται να ξανακαταθέσει ότι τότε για να πάρει το έργο η εταιρεία του είχε δώσει μίζες που έφταναν μάλιστα και μέχρι πολύ ψηλά. Όλα αυτά λοιπόν τώρα οι ανακριτές διαφθοράς οφείλουν εξονυχιστικά να και τα δουν και μαντά, να τα ξαναδούν. Σύντομα έργα. Θα έχουμε, γιατί πλέον έχουν οριμάσει αυτές οι διαδικασίες. Έχουν οριμάσει κάποιες, όχι όλες οι διαδικασίες. Μάλιστα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όλο έρχονται και καινούργια στοιχεία. Ωραία. Για τους λογαριασμούς, για τις offshore, τους ζεύγους Παπαντονίου. Αυτό είναι υπόθεση Γιάννου Παπαντονίου. Κύριε Σαράκη, επειδή είστε δικηγόρος και των μαρτύρων στις ΗΠΑ για το θέμα των προστατευόμενων μαρτύρων, για το θέμα της Νοβάρτης. Και επειδή ο κόσμος ακούει, λέει τελικά μήπως, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα, δηλαδή δεν προκύπτει τίποτα, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Πολύ στόρυφος για το τίποτα, όλοι αναρωτιόμαστε και εμείς οι δικαστικοί συντάκτες. Είναι, τι γίνεται. Είναι ερωτήματα πραγματικά που απασχολούν την κοινή γνώμη, γιατί ακούν συνέχεια για τον μεγάλο σκάνδαλο Νοβάρτης. Ναι. Γνωρίζει η κοινή γνώμη ότι για αυτή την υπόθεση υπάρχει σε εξέλιξη μια δικαστική έρευνα στις ΗΠΑ της Αμερικής, που αυτό και μόνο το γεγονός καθιστά αυτή την υπόθεση ιδιαίτερα σημαντική. Και πράγματι είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, χωρίς να περιορίζεται μόνο στα εθνικά μας σύνορα. Είναι μια υπόθεση με παγκόσμιο ενδιαφέρον, διότι αφορά την υγεία, αφορά τον χώρο του φαρμάκου, αφορά εάν θα έχουμε καλά και αξιόπιστα φάρμακα και αν αυτά τα φάρμακα θα τα λαμβάνουμε όταν είναι ιατρικά αναγκαίο και όχι όταν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες και ωφέλειες για αυτούς που τα συνταγογραφούν. Θέλουμε να έχουμε ένα φθηνό φάρμακο και ο κάθε ένας από εμάς έχει την αγωνία να έχουμε φθηνά φάρμακα. Θα πρέπει να είναι. Ό,τι έγινε με τα οπλικά συστήματα, κύριε Σαράκη, που τα χρυσοπληρώσαμε, ναι, έγινε και με τα φάρμακα. Κάποιοι για τα οπλικά συστήματα πήγαν στη φυλακή, πηγαίνουν για τη φυλακή. Βεβαίως, για το σκάνδαλο στον χώρο της υγείας προκύπτουν στοιχεία, έχουμε νέα στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ χρήμα και στον χώρο των εξοπλιστικών και στον χώρο του φαρμάκου. Και όπου υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, δυστυχώς υπάρχει και διαφθορά. Και αυτή η υπόθεση είναι μια σημαντική υπόθεση, διότι αφορά ένα κομβικό σημείο για την χώρα μας, αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα, ενάντια στη διαφθορά. Υπάρχει πράγματι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Στοιχεία. Οι Αμερικανοί έστειλαν καινούργια στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά.
οι Αμερικανοί έχουν ανταποκριθεί στη δικαστική συνδρομή που υπέβαλε η ελληνική πολιτεία, οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές, από την πρώτη στιγμή, από τον Ιανουάριο του 2017 έως και σήμερα. Δηλαδή, όταν λέμε στοιχεία, μισό λεπτάκι, λέμε για τη διαφθορά για τους γιατρούς που παίρναν αυτό, εκείνο το άλλο. Υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, έχουν βρεθεί λογαριασμοί. Η διαφθορά στον χώρο της υγείας ξεκινάει από τον απλό γιατρό, ναι, συνεχίζεται στον καθηγητή πανεπιστημίου, πηγαίνει στους κρατικούς αξιωματούχους και πηγαίνει και φυσικά και σε πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά, στοιχεία τα οποία αρκούν, κατά την νομική μου άποψη, να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα. Η ποινική δίωξη στην χώρα μας, η ποινική δικονομία λέει ότι αρκούν αποχρώσεις συνδίκησης για την άσκηση ποινικής διώξεως. Και για πολιτικά πρόσωπα, αυτό μας λέτε. Σας είπα. Για όλους. Δεν διαχωρίζει η ποινική δικονομία. Όχι, λέω, όταν υπάρχουν υπάρχουν στοιχεία τώρα. Τίθεται όμως ένα ερώτημα, κύριε Παναγιωτόπουλο, κύριε Γερβαλιάνο, συγγνώμη που πρέπει να είμαι ειλικρινής. Τι κάνει η ελληνική εισαγγελία? Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ακούω διάφορες διαρροές ότι ευθύνονται, λέει, οι Αμερικανοί. Σας διαβεβαιώ ότι δεν ευθύνονται οι Αμερικανοί. Διότι έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τις Αμερικανικές αρχές, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς σκέφτονται οι Αμερικανικές αρχές, γνωρίζω ότι το έχουν μείζωνα προτεραιότητα αυτή την υπόθεση κατά της διαφθοράς και πράγματι και εγώ ενώνω τις φωνές με την κοινή γνώμη και λέω, γιατί καθυστερεί η εισαγγελία? Εσείς ξέρετε πάντως ότι υπάρχουν στοιχεία. Εγώ γνωρίζω συλλομικός και είναι δίπλα μου ο κύριος Κυρδάρης να το επιβεβαιώσει, όχι, ότι η εισαγγελία δεν αναζητά τεκμήρια ενοχής ή αθωότητας, αναζητά ενδείξεις για την άκρηση ποινικής διώξης. Θα πρέπει να πάνε μετά να γίνει κύρια ανάκριση. Αλλά όμως τι συμβαίνει, προσέξτε. Ίσως υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Διότι γνωρίζω για παράδειγμα των Αμερικανικών αρχών και των Ελληνικών αρχών. Συγκεκριμένα, μόλις χθες. Αυτή έχω την πληροφόρηση από τους συναδέλφους μου, τους Αμερικανούς που χειριζόμαστε την υπόθεση, ότι υπήρξε επικοινωνία των Αμερικανικών αρχών με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με τον κύριο Ιωάννη Αγγελή. Διότι πρόβλημα υπάρχει επικοινωνίας, κατανόησης, δεν γνωρίζω τι, με την κυρία Τουλουπάκη. Και μάλιστα για ένα μείζον θέμα, κρίσιμο θέμα για την πορεία της υποθέσεως. Διότι ακριβώς υπάρχει ένα θέμα με την ασφάλεια ενός προσώπου που έχει συνεργαστεί με τις Αμερικανικές αρχές. Και ήρθαν οι Αμερικανικές αρχές για την ασφάλειά του. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Τέθηκε ζήτημα. Ζήτημα ασφάλειας για συγκεκριμένο πρόσωπο. Οι Αμερικανικές αρχές γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Το νομικό του σύστημα είναι χτισμένο ακριβώς πάνω στον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, αυτό που λέμε πληροφοριοδότη, και δίνουν τις αναγκαίες εγγυήσεις για την ασφάλειά του ακριβώς για να μπορέσουν να στηρίξουν την έρευνά τους. Όταν λέτε ασφάλεια για αυτό το πρόσωπο και για να επικοινωνήσουν με εμάς, άρα εμείς κάπου σε αυτή την ιστορία. Κάπου λοιπόν στην επικοινωνία με την κυρία Τουλουπάκη, θέτοντάς της ζήτημα στη συνέχιση της πορείας της έρευνας, διότι τις λένε οι Αμερικανοί, εάν υπάρξει κίνδυνος στην ασφάλεια του συγκεκριμένου προσώπου, θα αποσυρθούν οι καταγγελίες στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, θα αποσυρθούν οι μάρτυρες του δημοσίου συμφέροντος και θα υπάρξει πρόβλημα στην συνέχεια της Αμερικανικής έρευνας. Άρα εσείς μας λέτε ότι υπήρχε εξαιθέσεις επικοινωνία των Αμερικανικών. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, διότι αφορά το θέμα της ασφάλειας βασικού προσώπου που είναι ένας από τους τρεις που έχει σφέρει τα μέγιστα στην Αμερικανική έρευνα και έχουν θέσει θέμα ασφαλείας, συνεργασίας για την ασφάλεια του συγκεκριμένου προσώπου με τις ελληνικές αρχές. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο. Εάν τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια κάθε οποιονδήποτε τρόπο του συγκεκριμένου προσώπου ή και των άλλων προσώπων που έχουν συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση κατά της διαφθοράς, τότε υπάρχει ζήτημα τεράστιο για την πορεία της Αμερικανικής έρευνας. Και χωρίς πορεία της, χωρίς την Αμερικανική έρευνα, τίθεται σε φοβερή αμφισβήτηση, το αντιλαμβάνεστε όλοι, και η ελληνική έρευνα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Τουλουπάκη θέλει να κάνει το καθήκον της. Αυτό που λέει, έχει την ανεξαρτησία της. Η κυρία Τουλουπάκη με ασφάλεια, δεν είναι υποχρεωμένη η κυρία Τουλουπάκη να συνεργαστεί με τις Αμερικανικές αρχές. Είναι όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια τεράστια θέση ευθύνης, όταν χειρίζεσαι μια υπόθεση παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όταν για αυτή την υπόθεση κάποιοι έχουν ρισκάρει τη ζωή τους, ναι, τη ζωή τους, για να σπάσουν την ομερτά σε αυτόν τον ζωφερό κόσμο, σε ένα κλειστό χώρο. Κύριε Σαραγή. Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουν ευαισθησία. Είμαι σίγουρος όμως ότι ο κύριος Αγγελής και η κυρία Ξένη Δημητρίου
Γιατί γι' αυτό ανησυχώ. Όταν η επικοινωνία των Αμερικανικών αρχών, σύμφωνα με όσα μου έχουν μεταφέρει οι Αμερικανοί συνάδελφοί μου που χειριζόμαστε από κοινού την υπόθεση και συνεργαζόμαστε με τις Αμερικανικές αρχές, έχουν φτάσει στο σημείο να ζητούν την επικοινωνία με την ηγεσία του Αρείου Πάγου, για μένα σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί χθες για το καλό της υπόθεσης. Η ελληνική κοινωνία περιμένει εξελίξεις. Όλοι περιμένουμε. Και γι' αυτό ο καθένας από εμάς θα αναλάβει τις ευθύνες του, εάν θα υπάρχουν εξελίξεις θετικές στη μάχη κατά της διαφθοράς ή θα έχουμε εξελίξεις που δυστυχώς από αστοχίες, από αβλεψίες, που κάποια στιγμή θα τις αναλύσουμε γιατί έχουν γίνει, θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ήττα στη μάχη κατά της διαφθοράς. Όχι, δεν νομίζω. Μισό λεπτό. Ναι. Εδώ να πούμε ότι η εισαγγελέας διαφθοράς, η κυρία Τουλουπάκη, είναι αυτή που μελέτησε τα μέχρι τότε στοιχεία και έστειλε στη Βουλή 10 πολιτικά πρόσωπα. Η Βουλή της είπε, συνέχισε εσύ να ψάχνεις. Λοιπόν, σίγουρα για μένα θα δώσει την απάντηση με τις ενέργειές της πολύ σύντομα. Συμφωνούμε όμως, κυρία Βαλιάνου, ότι η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι ιερή και διαπραγμάτευση. Σας παρακαλώ, κύριε Κυρδάρη. Θα σας πω λίγο το εξής τώρα, γιατί και ο συνάδελφος μου, ο κ. Σαράγκης, είπε πράγματα τα οποία γνωρίζει εξιδίων. Εγώ που είμαι απ' έξω λοιπόν από τα πράγματα, πρέπει να πω το εξής, ότι αναμφίβολα πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση. Ένα δεύτερο είναι ότι οι Αμερικάνοι μπορεί να... και οι Αμερικάνικες υπηρεσίες μπορεί να παρέχουν πληροφόρηση, αλλά δεν μπορούν να καθορίζουν τα της χώρας μας εδώ το τι ακριβώς θα κάνουν. Ένα τρίτο πρέπει να σας πω είναι ότι επειδή είναι μια υπόθεση Νοβάρτης με πολλές προεκτάσεις και εάν κάποιοι καταδικαστούν είναι τρομακτικές οι ποινές, και ξέρουμε το τι σημαίνει με το 1608 με ισόβιες καθρίσεις και τα υπόλοιπα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Προσεκτικός ο εισαγγελέας στο να ξεκινήσει την ποινική δίωξη. Δηλαδή δεν αρκούν, πιστεύω κατά την άποψή μου, ασχέτως από το νομικό πλαίσιο, οι μόνον απλές επαρκείς μερικές ενδείξεις, αλλά πρέπει να είναι κάπως τεκμηριωμένοι. Δηλαδή θα πρέπει, κυρία Τουλουπάκη, μόνον με τεκμηριωμένες θέσεις και τεκμηριωμένο υλικό να προχωρήσει στην υπόθεση. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που θα σφυλωθούν ενδεχομένως άνθρωποι. Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει και το θέμα το πώς, αυτό που είπε ο Σαράγκης, για τις ενδείξεις που υπάρχουν και πώς μπορούν να αποκαλυφθούν λογαριασμοί. Πρέπει να ερευνηθεί απολύτως. Ο δρόμος του μαύρου χρήματος. Έχουμε την περίπτωση του Γιάννου Παπαντονίου με πολλούς λογαριασμούς. Είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Θα σας πω όμως το εξής. Δεν πρέπει να περιμένουμε 15 χρόνια όπως περιμέναμε. Θα σας πω. Θα σας πω. Εισαγγελία... Και δεν θα πρέπει να περιμένουμε και πρέπει να προχωρήσει η έρευνα. Βεβαίως. Θα πρέπει όμως να ξέρουν όλοι και οι κατηγορούμενοι και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Όσοι είναι αθώοι να αποδοθούν αθώοι. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βρεθεί ίχνος στη διαδικασία του μαύρου χρήματος. Είναι λάθος η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι δεν μπορούν να βρεθούν. Βρίσκονται όλα. Και το θέμα είναι, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι πολλοί λένε, μα ο τάδε κατηγορούμενος δεν έχει άμεση σχέση, δεν μπήκαν στο λογαριασμό του. Υπάρχουν όμως σχέσεις και συνδέσεις του ίδιου του κατηγορουμένου με άλλα πρόσωπα που περνάνε λογαριασμοί. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση από την εμπειρία την οποία έχω και σε παγκόσμιο νομικό επίπεδο που να μην βρεθούν τελικώς οι διαδρομές. Είναι εντελώς σπάνιο, δηλαδή ούτε ένα της χιλής πιθανότητα. Επομένως, να μην περιμένει κανένας ότι θα κλείσει αυτή οποιαδήποτε υπόθεση και από δεν θα βρει το μαθήμα. Συμφωνεί όμως ο συνάδελφός μου, ο συνάδελφός μου ότι θα πρέπει να πάμε στην κύρια ανάκριση το συντομότερο δυνατόν, διότι αυτό είναι ωφέλιμο για όλους τους εμπλεκόμενους. Ακόμα και ο κατηγορούμενος. Με προσοχή. Πάντα με προσοχή. Έτσι. Και εδώ μιλάμε ότι υπάρχει μια έρευνα όπου έχει ξεκινήσει από τις Αμερικανικές αρχές και οι ελληνικές αρχές είχαν πολλούς μήνες στη διάθεσή τους και στοιχεία για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους περί την ύπαρξη ή μη ενδείξεων ενοχής. Εδώ είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να επικρέμεται ούτε να κρατιέται στο γραφείο του κάθε εισαγγελέα διαφθοράς η υπόθεση επί μακρόν, επειδή ακριβώς όπως είπε και ο συνάδελφός μου και συμφωνώ και εγώ, εμπλέκονται πρόσωπα τα οποία είναι, αν θέλετε, ιδιαίτερης σημασίας και για τον πολιτικό βίο και για τον οικονομικό βίο. Άρα, το γρηγορότερο στην ανάκριση για να διαλευκανθούν τα πράγματα. Και θα πρέπει η κυρία Τουλουπάκη να είναι ιδιαίτερη προσεκτική όπως είπατε, αλλά πάνω απ' όλα όμως προέχει και η ασφάλεια εκείνων που βοηθούν στην έρευνα και αποκαλύπτουν στοιχεία. Αυτό, εάν δεν προστατευτούν, εδώ θα πρέπει να μας προβληματίσει. Όπως και το τεκμήριο της αφότητας. Και μάρτυρας του συμφέροντος. Αν το ξεχνάμε. Διαβάζω για κάποιον έναν από τους τρεις εδώ στην ελληνική έρευνα. Για αυτόν που έχει φέρει το ψευδόνυμο Αναστασίου. Εγώ προστατευόμενος. Δεν βλέπω ότι αυτός έχει εισφέρει στοιχεία. Και αναρωτιέμαι, για να είναι μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, μήπως ήθελε να προστατεύσει τα δικά του εγκλήματα
και την χάνει. Εντάξει, ο κάθε μάρτυρας, δημοσίου συμφέροντος είναι, πρέπει να επιβεβαιώσει ότι προσφέρει στην ανάκριση. Εάν δεν προσφέρει στην, συγγνώμη, στην έρευνα, τότε θα υπάρξει να επανεξεταστεί το καθεστώς του. Δηλαδή, για να φτάσουμε, γιατί εάν είναι ο άνθρωπος κλειδί που φτάνουμε στα υψηλά κλιμάκια και έχει, δεν βοηθάει την έρευνα και την χάνει και να είναι, να του παρέχεται ασυλία, είναι πρόβλημα για την έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαράκη. Σίγουρα η εισαγγελία θα το ξεκαθαρίσει το θέμα. Η εισαγγελία και η ηγεσία του Αρείου Πάγου που έχει ενημερωθεί πρέπει. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Πρέπει να παρέμβει θετικά υπέρ της έρευνας. Λοιπόν, είναι η δικαστική διερεύνηση.